Από όμορφη πιστεύεις ότι είσαι έξυπνη? Το όμορφο είναι υποκειμενικό. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι έξυπνη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον τύπο του και την προσωπικότητά του. Ποια θα ήταν η πρώτη σου κίνηση αν έπαιρνε τον τίτλο? Η πρώτη μου κίνηση θα ήταν να χάριζα τον τίτλο αυτό στους Σέρβους της Βοσνίας, γιατί πραγματικά τους θαυμάζω για τον πατριωτισμό τους και την πίστη τους στην Ορθοδοξία. Η αρνητική στάση δεν υπήρξε κάποιος που να κράτησε, γιατί και τα 5 χρόνια τα οποία η οικογένεια του Αντένα διοργανώνει τα Καλλιστεία, έχει καταφέρει να δημιουργεί τέτοιο κλίμα ώστε πάντα να είναι για το καλό των κοριτσιών. Θα προσπαθήσω να μην υπάρχουν αρρώστιες, να μην υπάρχει πόλεμος και να μην υπάρχει ανεργία. Αν όλα αυτά τα κατάφερνα μέσα σε μία ώρα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένος. Νομίζω ότι η απόλυτη ευτυχία είναι μία ουτοπία, αν το λέγαμε έτσι. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να τα έχει βρει με τον εαυτό του και να αρκείται σε αυτά που έχει και να μην προσπαθεί να πιάσει τα ακατόρθωτα. Πιστεύω πως κάποια στιγμή θα την αφήσω την καριέρα μου για να δημιουργήσω οικογένεια, γιατί είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει ένας άνθρωπος. Ποιο από τα αγαπημένα σου αντικείμενα δεν θα αποχωριζόσουν ποτέ? Δεν θα αποχωριζόμουν ποτέ το πιάνο μου. Πείτε μας 3 χρώματα που ζωγραφίζουν την ψυχολογική σας κατάσταση. Το γαλάζιο, διότι πάνω απ' όλα είμαι Ελληνίδα. Και το γκρίζο, γιατί στη ζωή δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα. Και αυτή τη στιγμή το μαύρο, διότι όλα τα φώτα είναι πάνω μου και δεν βλέπω τίποτα. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία αυτός ο διαγωνισμός. Και αυτό που με έκανε να λάβω μέρος ήταν το ότι θα γνώριζα πρώτα απ' όλα καινούργια.